Θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το ΚΚΕ το ακούμε τελευταίους μήνες στην προεκλογική περίοδο, δηλαδή, και ουσιαστικά περιγράφεται μια κατάσταση τριών κομμάτων, τα τρία κόμματα που εκπροσωπούν εδώ, που είναι πάνω κάτω στην ίδια πολιτική. Αλλά βλέπετε εδώ πέρα ότι δεν συμφωνούν οι τρεις τους. Και όχι μόνο εδώ, το βλέπετε και στην καθημερινότητα, φαντάζομαι, και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Κοιτάξτε, καταρχήν επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο, επειδή και ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας είπε ότι στις εργατογειτονιές η Νέα Δημοκρατία πήρε μεγάλο ποσοστό και αυτό επιβεβαιώνει την πολιτική της και ότι την ψήφισε ένας λαϊκός κόσμος. Αυτά η Νέα Δημοκρατία να πάει να τα πει στη ζώνη που οι εργαζόμενοι εκεί πέρα θρηνούν έναν νεκρό συνάδελφό τους, να πάει να τα πει στους ασθενείς στο Αττικό Νοσοκομείο και σε αυτούς που ζουν και που νοσηλεύονται σε ράτζα όταν έχει παραμείνει κλειστό το Λιμωδόν, να πάει να τα πει στους γονείς των σεισμόπληκτων σχολείων στο Αιγάλεω. Αυτή είναι η κατάσταση στις εργατογειτονιές. Πρώτον. Δεύτερον, εδώ και πολλές μέρες επιβεβαιώνεται ότι προεκλογικά μπορεί να λένε διάφορα, να εμφανίζεται το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ ως δίθεν τιμητές της πιο δίκαιης φορολογίας, η Νέα Δημοκρατία ως ένα αντιφορολογικό κόμμα κτλ. Στην πραγματικότητα είναι ότι μας έχουν τσακίσει στους φόρους όλοι, γιατί κυβέρνησαν και ανεξάρτητα τι λένε προεκλογικά, έχουν ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά και συμπλέουν στα βασικά, στα στρατηγικά σημεία. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Στη θερινή έκθεση Κομισιόν διαφωνώ, ναι, που λέει συγκεκριμένα ότι χρειάζεται να γίνει διεύρυνση φορολογικής βάσης, να μειωθούν οι εργοδοτικές εισφορές, να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία, να προχωρήσουν νέα πράσινα χαράτσια. Και οι τρεις τους ψηφίσανε το πρόγραμμα Fit for 55, το οποίο έχει 55 νέους φόρους, πράσινα χαράτσια. Το ψηφίσανε όλοι μαζί. Τον Ιούλιο και οι τρεις τους ψηφίσανε τη συνέχιση της φορολιστίας με τους ειδικούς φόρους στην ενέργεια. Τώρα εδώ τι συζητάμε δηλαδή. Στην πραγματικότητα η φορολογία έχει ταξικό πρόσημο και λέει ότι για να κερδίσουν οι λίγοι, πρέπει να πληρώσουν οι πολλοί. Τι συμβαίνει όλα αυτά τα χρόνια, είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Το 95% των φόρων εισπράτεται από το λαό, το 5% εισπράτεται από τους μονοπωλιακούς ομίλους. Και μάλιστα και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, τους εφοπλιστές, τους φορολογούν εθελοντικά. Ξέρετε, υπάρχει κανένας άνθρωπος εργαζόμενος, ελεύθερος επαγγελματίας, συνταξιούχος που να δίνει εθελοντικά ό,τι θέλει στην εφορία? Κανένας. Οι εφοπλιστές που ξέρετε είναι από τους αδικημένους αυτού του κόσμου πληρώνουν εθελοντικά φόρους. Οι τραπεζίτες έχουν 3 δις κέρδη. Επίσης τίποτα. Ποιος πληρώνει το μάρμαρο και τα σπασμένα κάθε φορά? Ο εργαζόμενος λαός. Γι' αυτό λέμε, επειδή τους έχουμε ζήσει και επειδή αυτοί έχουν δεσμεύσεις, έχουν δεσμεύσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν δεσμεύσει στους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, μόνο το ΚΚΕ μπορεί να κάνει 100% λαϊκή μαχητική αντιπολίτευση. Μας είπα τι κακό κάνουν οι άλλοι. Εσείς θα πάρετε τη χώρα από την Ευρώπη, θα την βγάλετε εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα φορολογήσετε τους εφοπλιστές που θα πάρουν τα καράβια τους αύριο το πρωί με τις σημαίες και θα τους παρακαλάμε και όλα αυτά. Καταρχήν, τις σημαίες τους οι εφοπλιστές τις έχουν πάρει εδώ και καιρό. Δεν είναι με ελληνικές σημαίες. Δεν είναι με ελληνικές σημαίες οι εφοπλιστές. Λοιπόν, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Εσείς κάνετε λάθος. Δείτε τα νούμερα. Ο ελληνικός παγκόσμιος στόλος είναι τρίτος σε σημαίες ελληνικές. Δεν μπορεί να το λέτε αυτό. Έχουν ελληνικές σημαίες πάρα πολύ. Τα ελληνόκτητα πλοία. Η σημαία είναι διαφορετική από την ιδιοκτησία του πλοίου. Κάνετε πολύ μεγάλο λάθος αυτό. Φέρτε τα στοιχεία να τα δούμε. Εντάξει, θα τα δούμε όποτε θέλετε. Λοιπόν, το ΚΚΕ λέει συγκεκριμένα. Έχει καταθέσει τροπολογίες. Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Είναι ένα μέτρο το οποίο αύριο το πρωί μπορεί να διασώσει αυτό που πάει στο σούπερ μάρκετ και διαλέγει τι δεν θα πάρει. Και από πού θα πάρει τα λεφτά, αυτό ρωτάω. Από πού θα πάρουμε τα λεφτά? Από τις τράπεζες, οι οποίες έχουν 3 δις κέρδη και οι τρεις μαζί δεν τις φορολογούν. Εντάξει, έχουν αυτόν τον απαράδεκτο φόρο, τον οποίο τον τραβάνε όλο και προς τα πίσω. Θα τα πάρουμε από τα σούπερ μάρκετ, τα αμύθιτα κέρδη που βγάλουν όλο αυτό το διάστημα, να φορολογηθούν οι εφοπλιστές, να φορολογηθούν οι βιομήχανοι, να φορολογηθούν αυτοί που συμβάλλουν με το 5% των φόρων και την ίδια στιγμή εμείς τσακιζόμαστε. Γιατί δεν μπορούμε και εμείς να είμαστε καλά και αυτοί που τα βγάζουν έχουν υπερκέρδη να είναι εντάξει, δεν γίνεται. Δεν έγινε και δεν έχει γίνει πουθενά. Γιατί η ανάπτυξη Αυτό σημαίνει ακριβώς. Ανάπτυξη σημαίνει ότι θα την πληρώνουμε εμείς. Λοιπόν, θα βάλω και τελεία, ναι. Λοιπόν, ανάπτυξη σημαίνει ότι θα την πληρώνουν οι πολλοί, οι εργαζόμενοι. Στα τσακισμένα μας δικαιώματα και στην πλάτη μας θα έρχονται όλο και περισσότεροι φόροι και την ίδια στιγμή κάποιοι θα πλουτίζουν. Γι' αυτό λέμε ότι τώρα να κάνει ένα βήμα ο λαός, οι εργαζόμενοι, οι αυταπασχολούμενοι, όσοι εμπιστεύτηκαν το ΚΚΕ στις προηγούμενες εκλογές και όσοι το σκέφτονται να το κάνουν, το βήμα να γίνει άλμα, γιατί την επόμενη μέρα λοιπόν, τα προβλήματα θα είναι μπροστά. Ωραία. Και πρέπει να υπάρχει αντιπολίτευση. Λοιπόν. Κοιτάξτε, η συζήτηση είναι ενδεικτική. Και ειδικά η συζήτηση με τα μερίσματα είναι ένα παράδειγμα το οποίο αποδεικνύει όλη την πραγματικότητα. Τι έγινε με τα μερίσματα? Η Νέα Δημοκρατία ήταν στο 15% όταν παρέλαβε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το φόρο των μερισμάτων. Από 15% το πήγε στο 10% και μετά η Νέα Δημοκρατία σε αυτή τη θητεία το πήγε στο 5%. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ενώ τα κέρδη των μερίσματα τριπλασιάστηκαν, οι φόροι έχουν πιάσει πάτο. Τι έχουμε? Είχαμε το 2018 1,5 δις μερίσματα και φορολογικά έσοδα του κράτους 150 εκατομμύρια. Σκεφτείτε λίγο τι ακριβώς σημαίνει αυτό. Και το 2020 5,6 δις κέρδη από τα μερίσματα, 280 εκατομμύρια πήγανε στους φόρους. Την ίδια στιγμή που στις δικές μας πλάτες με το δικό μας αίμα αυτά τα 3 χρόνια της πανδημίας και μετά έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί. Είναι άλλος ο φόρος και άλλο τα μερίσματα, κύριε Κάλλη. Το φόρο των μερισμάτων, σας λέω, αποκλειστικά για το φόρο των μερισμάτων. Και πληρώνουν άλλο 22% με βάση τα έσοδα. Τώρα, δηλαδή, εσείς μου λέτε ότι είναι φυσιολογικό. Δεν είναι σωστό το μέτρο που κάνετε. Εγώ σας λέω, μου λέτε ότι είναι φυσιολογικό να υπάρχουν 5,6 δις κέρδη από τα μερίσματα. Αποκλειστικά από τα μερίσματα, αυτά που διανεμήθηκαν. Εντάξει, και από αυτά να πληρώνουν φόρο 280 εκατομμύρια. Την ίδια στιγμή. Δεν είναι μοναδικός φόρος, αυτό σας εξηγώ. Εγώ δεν λέω αν είναι σωστό. Καταλαβαίνετε την αναλογία. Την αναλογία την καταλαβαίνουμε, γιατί είναι τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, επειδή λοιπόν. Δεν είναι μοναδικός φόρος. Επειδή λοιπόν οι μέτοχοι κακομοίριδες. Οι μέτοχοι κακομοίριδες έχουν φορολογηθεί πολύ σκληρά. Τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή? Συμβαίνει η λαϊκή οικογένεια να διαλέγει αν θα πληρώσει το νερό ή το ρεύμα, η λαϊκή οικογένεια να μην βγάζει στις 15 του μήνα το σούπερ μάρκετ, η λαϊκή οικογένεια να χρωστάει νίκια, η λαϊκή οικογένεια να έχει βρεθεί να πληρώνει 3 και 4 φορές μισό λεπτό, να ολοκληρώσει τη συλλογή του. Ένα λεπτό, δώστε μου. 22,5% φόρο. Και 4. Είναι φόρο και μερίσματα. Αυτό που λέτε, απαιτείται. Εγώ θα δικαιολογήσω κανένα πλούσιο ζάμπλουτο και τα συμφέροντά του δεν ταυτίζονται με τα δικά μου, ενδεχομένως τα δικά σας. Αλλά τα 5,5 δις έχουν δώσει 22,5% φόρο συν τα 280 εκατομμύρια. Αυτό είναι τα μερίσματα. Καταλαβαίνετε. Όσοι είμαστε στην αγορά και πληρώνουμε, έχουμε μια εικόνα. Έτσι, πληρώνουμε εφορία. Και εγώ λογιστής είμαι στην αγορά. Και ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, τα φορολογικά έσοδα του κράτους, ακούστε με, είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, είτε με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, τα φορολογικά έσοδα του κράτους κατά 95% είναι από τις δικές μας τσέπες. Την ίδια στιγμή που από τη μία τσέπη δίνουμε φόρους, την άλλη στιγμή από την άλλη τσέπη μας μειώνουν το εισόδημα με την ακρίβεια, με ό,τι έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, και έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Και λέω το πολύ απλό. Οι πληστηριασμοί από τη μία μέρα στην άλλη βρέθηκαν να γίνονται. Κάποιος δεν οδήγησε τα λαϊκά νοικοκυριά να μην μπορούν να πληρώσουν τις δόσεις τους για τα στεγαστικά δάνεια που πήρανε? Ποιος οδήγησε αυτήν την κατάσταση? 700.000 λαϊκό νοικοκυριά που είναι 700.000 νοικοκυριά, 700.000 πληστηριασμοί. Μα μην κάνετε και κανένα αυτά τα πράγματα. Είναι 700.000 ακίνητα. Εντάξει, που το 80% από αυτά είναι εμπορικά. Δεν είναι πρώτης κατοικίας. Τι να κάνουμε τώρα? Θα αποδεχτούμε αυτό που θέλετε? Εσείς δηλαδή την εικόνα ντροπής την προηγούμενη εβδομάδα στον Άγιο Ελευθέριο που πήγανε ένα φαντ, τα κοράκια δηλαδή, να διώξουν μια γυναίκα η οποία νίκιαζε ψιλικατζίδικο και επειδή πέρασε στα χέρια με ηλεκτρονικό πληστηριασμό του ιδιοκτήτη, πέρασε στα χέρια του φαντ και πήγαν να τη διώξουν τη γυναίκα, το θεωρείται φυσιολογικό το 2023. Ναι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν είπα αυτό, είπα ότι υπάρχουν 700.000. Η πραγματικότητα δυστυχώς είναι αυτή. Και με βάση αυτό, επειδή εδώ τσακώνονται στην πραγματικότητα όμως μέσα στη Βουλή ομονοούν, να θυμίσουμε ότι το 50% των νόμων που πέρασε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ και το 70% τα ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Άρα ξέρουμε και τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ωραία, γι' αυτό είναι και πολύ κρίσιμο την επόμενη μέρα να υπάρχει ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση για να μπορεί να εκφράζει τα συμφέροντα του λαού, και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο το ΚΚΕ. Όπως αποδεδειγμένα και το έκανε όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν. Τώρα, επειδή δεν ζούμε στη χώρα των λοντοφάγων, σε αυτή τη θητεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, το ΚΚΕ κατέθεσε μία πρόταση. Να καταργηθούν οι πληστηριασμοί πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Η Νέα Δημοκρατία την απέρριψε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν έβγαλαν τσιμουδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι λέτε, Χάρη. Ξέρετε ποια είναι. Καταθέσει 15 τροπολογίες. Εντάξει, εγώ σας λέω. Εμείς καταθέτουμε και τα κερδίσαμε. Δεν βγάλαμε τσιμουδιά και δεν βγάλαμε. Συμφωνείτε να καταργηθεί. Συμφωνείτε να καταργηθούν πλήρως πληστηριασμοί πρώτης και δεύτερης κατοικίας. Γιατί κάποιος ξαναπληρώνει το δάνειο. Γιατί κάποιος. Εγώ που έχω ένα δάνειο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Με ένα νόμο και ένα άρθρο. Αλλά ΣΥΡΙΖΑ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Καθόλου. Να είναι για όλους, να ισχύει για όλους. Καθόλου παράδοξο. Καθόλου. Λοιπόν, η λαϊκή κατοικία είναι συγκεκριμένη κατοικία. Πείτε μας λοιπόν, ποια είναι η λαϊκή κατοικία. Λοιπόν, λέμε το εξής, ότι στο ΚΚΕ υπάρχει μια πραγματικότητα, γιατί οι θέσεις του είναι σταθερές και επιβεβαιώνονται τα λόγια του με τις πράξεις του. Δεν λέει άλλα προεκλογικά και άλλα κάνει μετεκλογικά. Να δεν έχετε κυβερνήσει ποτέ, δεν κινδυνεύετε να κυβερνήσετε ποτέ. Καταλαβαίνω την αγωνία σας, γιατί όταν έχετε στηρίξει, γιατί όταν το ΠΑΣΟΚ έχει το ρεκόρ των μνημονίων, ναι, θα έχετε ψηφίσει και τα τρία, δυσκολεύεστε πολύ. Όταν έχετε ψηφίσει και τα τρία μνημόνια, δυσκολεύεστε πολύ να αρθρώσετε λόγω αντιπολίτευσης. Λοιπόν, 3 στα 3, μόνο η Πασοκάρα έχει ψηφίσει 3 στα 3 μνημόνια. Τα μνημόνια ήρθαν μόνα τους. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει ψηφίσει. Τα μνημόνια ήρθαν μόνα τους. 3 στα 3 έχετε. Τα μνημόνια ήρθαν μόνα τους. Καταλαβαίνω ότι σας πειράζει να λέγεται η αλήθεια, αλλά θα την ακούσετε. Απλώς η συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία είναι κρατά πολλά καλά. 3 στα 3 μνημόνια. Ο λαός έχει μνήμη, δεν είναι χρυσόψαρο. Έχετε σηκώσει το χεράκι σας κι εσείς προσωπικά και έχετε ψηφίσει τα μνημόνια που μας φέραν ως εδώ. Μην μας κουνάτε και το δάχτυλο. Μην μας κουνάτε και το δάχτυλο. 3 στα 3 μνημόνια. Εσείς προσωπικά έχετε σηκώσει τα χεράκι σας. Λοιπόν, εντάξει τώρα, ακούστε λοιπόν κάτι. Σωτήρες δεν υπάρχουν. Ακριβώς. Το σύνθημα που λέει το ΚΚΕ και το κάνει πράξη είναι ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Την προηγούμενη εβδομάδα 10 πληστηριασμοί. Αν δεν ήταν εκεί πέρα τα σωματεία, αν δεν ήταν κόσμο στο εργατικό κίνημα να παρέμβει, τα σπίτια του λαού θα είχαν πάει στα κοράκια. Στα κοράκια που ψήφισε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το έκανε μετά και ιδιώνυμο. Στα κοράκια που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έκανε τίποτα, στα κοράκια που μας παίρνουν τα σπίτια. Αυτή είναι η πραγματικότητα που ζει ο λαός. Τώρα εδώ πέρα, αν δεν είναι ορισμένοι να νομίζουν ότι λέγοντας προεκλογικές υποσχέσεις ο λαός θα τσιμπάει, έχουν πολύ μεγάλο άδικο. Γιατί στις γειτονιές ξέρουν πολύ καλά, πάρα πολύ καλά, ποιος είναι μαζί τους και ποιος είναι απέναντι. Ξέρουν πολύ καλά ότι με το που προκύψει ένα τέτοιο θέμα, πού θα απευθυνθούν. Ξέρουν πολύ καλά ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έχουν στις πλάτες τους το μισό ποινικό κώδικα, επειδή είναι κάθε μέρα στους πληστηριασμούς. Ξέρουν πολύ καλά ότι μόνο οι βουλευτές του ΚΚΕ και πριν τις εκλογές και κατά τη διάρκεια αυτής της προεκλογικής περίοδου, αλλά και μετά τις εκλογές, θα είναι εκεί για να υπερασπιστούν τα σπίτια του λαού. Γι' αυτό λοιπόν και στις λαϊκές γειτονιές της Αττικής, το ΚΚΕ ρίχνει στο κεφάλι στο ΠΑΣΟΚ, είναι τρίτη δύναμη. Γι' αυτό στις λαϊκές γειτονιές η Νέα Δημοκρατία προτείνει. Λοιπόν, αφήστε το πρωτεύει, θα έπρεπε, επειδή μας έχετε μαυρίσει τη ζωή, θα έπρεπε να μην είστε και πολύ περήφανοι. Θα έπρεπε να μην είστε και πολύ περήφανοι. Όταν έχετε ένα νεκρό εργάτη στην πλάτη σας πριν 2 μέρες. Δεν εκφράζετε εσείς τον κόσμο. Ακούστε, τον κόσμο ούτε στον εκφράζεται επειδή πήρα 4%. Εκφράζουμε περισσότερο κόσμο από εσείς. Γιατί αν επιβεβαιωνόταν όποιος έπαιρνε 4%. Ακούστε. Γιατί το είπατε και στην αρχή και δεν το σχολιάσα επίτηδες. Όμως τώρα μου προκαλείτε. Λοιπόν, αν το ποσοστό το εκλογικό που έπαιρνε κάθε φορά το πρώτο κόμμα. Επιβεβαίωνε και την πολιτική του. Θα είχε επιβεβαιωθεί το ΠΑΣΟΚ που μας έσυρε στο πρώτο μνημόνιο. Θα είχε επιβεβαιωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ που μας έσυρε στο τρίτο μνημόνιο. Θα είχατε επιβεβαιωθεί εσείς που δεν καταλήξατε τίποτα από όσα μας όπου υπήρχε κοινή στο μουσείο. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε. Και κλείστε, κύριε Γαϊτάνη, αφήστε να τελειώσει. Αυτό το πράγμα δεν έχει συμβεί με κανέναν. Καταλαβαίνω ότι πειράζει αυτά που λένε το ΚΚΕ, πειράζει αυτά που λέει. Όμως θα τα πω. Λοιπόν, εμείς λέμε ότι αυτή τη στιγμή ο λαός πρέπει να επιλέξει και να κάνει το ριζικά διαφορετικό. Το βήμα που έγινε στις προηγούμενες εκλογές, στις 25 να γίνει άλμα. Και το ΚΚΕ να ανέβει κι άλλο, γιατί το εργατικό κίνημα πρέπει να είναι προετοιμασμένο, θα βρει δίπλα του τους βουλευτές του ΚΚΕ, γιατί de facto θα έχει μια κυβέρνηση η οποία θα υλοποιήσει αντιλαϊκή πολιτική. Ωραία, και θα έχει και ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα είναι επί της ουσίας συμπολιτευόμενη. Λοιπόν.